Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018. Κριός. Τόλμη και γοητεία σήμερα λοιπόν, σαν ζώδιο της φωτιάς που είστε, κερδίζετε τους πάντες με το χαμόγελό σας. Τα επαγγελματικά σας σήμερα ρολάρουν από μόνα τους και εσείς πρέπει να δώσετε σημασία σε ερωτικά επίπεδα. Από εδώ και μπρος θα σημειώσετε πολλές επιτυχίες σε οικονομικό επίπεδο και κυρίως στο συναισθηματικό σας κόσμο. Ταύρος. Ταύροι μου, σήμερα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα έκτακτα έξοδα αλλά και οικογενειακά θέματα, ίσως και λίγο τα κληρονομικά. Ο επαγγελματικός τομέας είναι σε καλό επίπεδο και εσείς πρέπει με χαλαρό τόνο να συζητήσετε με συνεργάτες και οικογένεια για το πώς θα πάτε παρακάτω. Μεγάλη εύνοια στον ερωτικό τομέα. Από το απόγευμα και μετά βρίσκεστε σε μία φάση της ζωής σας και ό,τι σας απασχολεί θα βρεθεί και η λύση. Και πάμε στο δίδυμο. Διδυμάκια μου, η ημέρα απαιτεί όλη σας την προσοχή στον επαγγελματικό τομέα, με πάρα πολλά ανοίγματα οικονομικού τύπου. Είναι ένα διάστημα για εσάς που πρέπει να βρείτε λύση οικονομίας και ύλης. Δώστε προτεραιότητα σήμερα σε αυτούς τους τομείς για να μπορέσετε να αποφύγετε μελλοντικά λάθη. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν. Και πάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, επιτέλους ήρθε και για εσάς η ηρεμία και επιβραβεύεται και ο κόπος σας σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Ο οικογενειακός τομέας σας προβληματίζει λίγο, με χαλαρές συζητήσεις όμως θα βρείτε και τις λύσεις από το απόγευμα και μετά. Ζητήστε βοήθεια από τα φιλικά σας πρόσωπα, τα οποία είναι διαθετημένα να σας βρουν και τις λύσεις σας. Και πάμε στα λιοντάρια. Λιοντάρια μου, σήμερα θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου σας. Το νευρικό σας σύστημα είναι λίγο ταραγμένο, επομένως οι παρεξηγήσεις μπορεί να έχουν τη δημητυχή τους. Ασχοληθείτε με τα φιλικά σας πρόσωπα και τον ερωτικό σύντροφο και αφήστε την ημέρα να κυλήσει ομαλά. Από το απόγευμα και μετά πρέπει να κλειστείτε στον εαυτό σας. Παρθενάκια μου, η ημέρα σας κυλά σε πολύ γρήγορους ρυθμούς και εσείς βέβαια τρέχετε προς την επιτυχία. Θα πρέπει να βρείτε και λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, μιας και τον τελευταίο καιρό τον έχετε παραμελήσει. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να κλείσετε επαγγελματικά, παύλα οικονομικά, ίσως και κληρονομικά θέματα. Και πάμε στους ζυγούς. Η σημερινή ημέρα για εσάς είναι κατάλληλη για να κλείσετε κεφάλαια επαγγελματικά και ερωτικά. Όλα αλλάζουν γύρω σας με γοργούς ρυθμούς. Φυσικά το τρέξιμο δεν λείπει, μιας και έχετε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να επομίζεστε όλο το βάρος εσείς. Ξεκαθαρίστε θέματα χρηματοοικονομικά αλλά και ερωτικά. Από το απόγευμα και μετά χαλαρώστε παρέα με τον εαυτό σας. Σκορπιός. Κάτι καλύτερο ξημερώνει για εσάς. Η σημερινή ημέρα είναι ευνοϊκή για να ανοίξετε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας, μιας και το ευνοούν οι πλανήτες. Ξέρω ότι έχετε κουραστεί πολύ και εσείς από την άλλη συνεχίζετε τη σκληρή δουλειά αλλά και το τρέξιμο το οποίο αποδίδει και σας οδηγεί αμέσως στην επιτυχία. Από το μεσημέρι και μετά ασχοληθείτε με τα ερωτικά σας αλλά και τα φιλικά πρόσωπα. Και πάμε στον τοξότη. Σαν ζώδιο της φωτιάς σήμερα λαμπαδιάζετε. Αυτό οφείλεται στο τεταμένο νευρικό σύστημα, κυρίως από τα ερωτικά σας θέματα. Μη γαλάτε τζάμπα την ψυχολογία σας, μιας και τα πράγματα θα διορθωθούν τις επόμενες ημέρες. Η δύναμή σας είναι στα ύψη, ήρθε η στιγμή να ασχοληθείτε με επαγγελματικά θέματα, τα οποία θα σας φέρουν πάρα πολύ καλά κέρδη. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Εγώ καιράκια μου, ο κορώνος και ο ήλιος κάνουν την καλύτερη δουλειά για εσάς. Δεν έχετε χρόνο για τίποτα, μιας και η δουλειά σας απορροφά μέρα με την ημέρα. Μην ξεχνάτε ότι από εδώ και μπρος όλα θα δουλεύουν ρολόι. Επομένως και μια ατασταλία δεν βλάπτει. Δώστε προτεραιότητα σήμερα στα ερωτικά θέματα αλλά και τα οικογενειακά. Ήρθε η στιγμή της χαλάρωσης. Και πάμε στον υδροχό. Πρέπει με κάθε τρόπο να τρέξετε λίγο τα επαγγελματικά τα οποία θα σας φέρουν πολύ καλό αποτέλεσμα τη σημερινή ημέρα. Οι οικονομικά θέματα παρουσιάζονται, μην αγχωθείτε όμως, η λύση θα βρεθεί από το μεσημέρι και μετά. Ξέρω ότι από εδώ και μπρος θα δώσετε τον καλύτερο σας σε αυτό στο βωμό της επιτυχίας, η οποία είναι δεδομένη. Χαλαρώστε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα λοιπόν σήμερα και πάμε στα ψαράκια μου. Ψαράκια μου, βάλτε σήμερα όλη σας την ενέργεια στον επαγγελματικό σας τομέα, μιας και η ημέρα είναι ιδανική για ξεκαθαρίσματα και ρύθμιση των οικονομικών σας θεμάτων. Μην ασχοληθείτε με τα προσωπικά σας θέματα, τουλάχιστον σήμερα, μία μέρα είναι θα περάσει. Αν το κάνετε αυτό, η επιτυχία είναι δεδομένη και τα οικονομικά σας θα αυξηθούν. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.